περιοδία σήμερα στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, επαφές τόσο με τους γεωργούς μας, όσο και με την ξενοδοχειακή βιομηχανία, τους εστιατόρες και όλους τους κλάδους που απασχολούνται στην περιοχή. Θα έλεγα πως η ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, λόγω των ιδιάζουσων συνθήκων, χρειάζεται την μεγαλύτερη στήριξη, για το λόγο ότι κατά κύριο λόγο είναι τουριστική περιοχή και την ίδια ώρα είχε διαχρονικά το πρόβλημα της εποχικότητος. Καταγράφουμε τα προβλήματα, ήδη η κυβέρνησή μας στάθηκε δίπλα από τις επιχειρήσεις, δίπλα από τους εργαζόμενους. Υπάρχουν τα προγράμματα που είναι ακόμα σε ισχύ και πρέπει να κοιτάξουμε όλοι με βάση το νερό στη δεξαμένη να ανοίγουμε την φουντάνα για να στηρίζουμε εκείνους που πρέπει με προτεραιότητα. Διαβεβαίωσα όλους τους φορείς, ωστόσο η κυβέρνηση όσο και ως Δημοκρατικός Συναγερμός στεκόμαστε δίπλα τους. Ζήσαμε μια πρωτόγνωρη κρίση, μια παγκόσμια κρίση. Δεν ήταν εξυπαιτιότητος κακών πολιτικών, τουναντίον οι καλές πολιτικές που είχαμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια μας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορούμε να στηρίζουμε σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού.